νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται να λύσει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης που βασανίζουν χιλιάδες μαθητές, εμάς και εμάς τους γονείς τους. Δεν θα αναβαθμίσει την ανώτατη εκπαίδευση. Δεν θα απαλλάξει εμάς τους γονείς από το τεράστιο κόστος που επομιζόμαστε για να στηρίξουμε τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Αντίθετα, θα δημιουργήσει μια τεράστια αγορά που ο καθένας θα ψωνίζει με ό,τι έχει, δημιουργώντας τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στους σημερινούς μαθητές και υποψήφιους φοιτητές. Όσοι, ουσιαστικά πολύ λίγοι, έχουν την οικονομική δυνατότητα, απλά θα αγοράζουν πανάκριβα και με απλησίαστα ποσά για τη λαϊκή οικογένεια την είσοδό τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι δεν έχουν, θα δίνουν πανελλαδικές, βιώνοντας την απίστευτη ακύρωση των προσπάθειών τους, αφού κάποιος άλλος μπήκε στην ίδια σχολή, απλά πληρώνοντας. Ούτε το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης των δημόσιων πανεπιστημίων θα αναβαθμιστεί, επειδή θα συνεπάρχουν με τα ιδιωτικά. Ποιος τομέας άλλωστε της χώρας μας αναβαθμίστηκε επειδή δρά και ο ιδιωτικός δίπλα? Τα νοσοκομεία, οι σιδηροδρόμοι? Το αντίθετο έχει γίνει και το βιώνουμε καθημερινά. Ούτε το εργασιακό μέλλον χιλιάδων παιδιών που δεν καταφέρουν να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο στη χώρα μας θα εξασφαλιστεί. Αντίθετα, σε λίγα χρόνια, χιλιάδες απόφοιτοι με παραπλήσια πτυχία θα κοντραχτυπιούνται για μια θέση εργασίας. Ποιος θα κερδίσει λοιπόν σε όλα αυτά? Όχι η παρεχόμενη γνώση, όχι οι χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους που δίνουν ένα καθημερινό αγώνα για να επιτέχουν στις Πανελλήνιες, ούτε και οι οικογένειες αυτών που αν καταφέρουν θα χρυσοπληρώσουν για να πάρουν ένα πτυχίο ισάξιο με το πτυχίο που δίνουν σήμερα στα δημόσια πανεπιστήμια. Για εμάς δεν αποτελεί αναχρονισμό η ενίσχυση της αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου. Αναχρονισμός είναι να σπουδάζει όποιος έχει χρήματα και οι υπόλοιποι ό,τι περισσεύει. Παλεύουμε λοιπόν για ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου. Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει, δεν θα εξοντώνουν τα παιδιά μας μαθητές. Για αποκλειστικό δημόσιο, πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο που θα διασφαλίζει υψηλού επίπεδου σπουδές και θα ενσωματώνει στο πτυχίο τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο επάγγελμα του παιδιού. Ενώνουμε λοιπόν σήμερα τις φωνές μας με τα παιδιά μας, τους μαθητές, τα παιδιά μας φοιτητές, τους συλλόγους και τα σωματεία εκπαιδευτικών για να μην κατατεθεί, να μην ψηφιστεί το απαράδεκτο κυβερνητικό νομοσχέδιο.